καλωσορίζουμε στην αποψινή θεατρική μας παράσταση, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο του κινηματοθέατρου Μαρούλα, όπου εδώ ανθίζει ο πολιτισμός, καλλιεργείται το πνεύμα και γαλινεύει η ψυχή μας. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους εσάς που με την παρουσία σας λαμπρύνετε και τιμάτε την παράστασή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και δύο συναδέλφους, τρεις συναδέλφους συγγνώμη, που μας τιμούν με την παρουσία τους. Τον φίλο, δάσκαλό μας και επί πολλά έτη υπηρετήσας ως διευθυντής του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, τον κύριο Παπαδάκη Κωνσταντίνο, που μας τιμάει με την παρουσία του. Και επί πολλά χρόνια συνεργάτη στο ίδιο σχολείο, τον κύριο Ψαρό Νικόλα, που θα μπράβο! Και τον αγαπητό φίλο, συμπαραστάτη και ψυχοτήμα σε κάθε προσπάθεια, το σχολικό μας σύμβουλο, τον κύριο Παναγιώτη Μουτσούλη. Μπράβο! Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, που όλοι μιλάμε συνεχώς για κρίση, για την κρίση και βιώνουμε καθημερινά με δραματικό τρόπο τα αποτελέσματά της, εμείς, τα παιδιά της θεατρικής ομάδας του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, σας υποσχόμαστε και φιλοδοξούμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε, να γελάσετε με την ψυχή σας και λιγάκι να ξεχαστείτε. Η παράστασή μας στηρίχθηκε στο έργο του Δημήτρη Ψαθά, «Η τρελή της εποχής». Με αυτό σε εφαλτήριο και διατηρώντας κάποιους ήρωες τρελούς της εποχής εκείνης της δεκαετίας του 60, τους οποίους συναντάμε και στην εποχή μας, στην πορεία εντάξαμε κι εμείς νέους ήρωες τρελαμένους της δικής μας εποχής. Θα ήθελα να πω ότι όλοι αυτοί οι νέοι ήρωες βγήκαν μέσα από συζητήσεις που κάναμε με τα παιδιά σε βασικά καθημερινά θέματα που βιώνουμε όλοι μας, όπως κρίση, ανεργία, φτώχεια, παρανομίες, λάθος νοοτροπίες. Η διασκευή, σκηνοθεσία και η ηχοληψία έγιναν από τον δάσκαλο ψυχοτή της τάξης, της ομάδας, που επεξεργάστηκε τις ιδέες και τις προτάσεις των παιδιών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα το Δήμο Ολύμνου που ενέταξε το έργο μας στο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και κάποιους ανθρώπους ιδιαίτερα που μας στήριξαν πραγματικά έμπρακτα σε αυτή μας την προσπάθεια. Πρώτα-πρώτα, τον κύριο Βαρελτζή Ιωάννη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμη, τον κύριο Καρδιακλή Γιώργο. Μας τις τελευταίες μέρες και μας έδωσε πολύτιμες συμβουλές και ήταν για μας δάσκαλος και κριτής μας, δίκαιος κριτής και αυστηρός κριτής. Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γουδένη Θύμιο που πρότεινε τον κύριο Καρδιακλή, τον κύριο Ρίγα Φυσοκού που ανέλαβε τον κύριο όλους τους γονείς των παιδιών που πραγματικά όλοι τους ήταν στο πλευρό μας και μας βοήθησαν. Φυσικά, η διευθύντρια του σχολείου μας, την κυρία Τζανέτ Παρμαντούρα. Πάντοτε ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας και μας έδινε λύσεις σε πολλά προβλήματα που είχαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και τέλος, ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και μια τεράστια αγκαλιά για τα αγαπημένα μου παιδιά, τους συνεργάτες μου. Που μαζί περάσατε μια υπέροχη, δημιουργική, χαρούμενη χρονιά. Βρισκόμασταν κάθε Κυριακή σχεδόν όλο τον χρόνο, επί 2-3 ώρες. Δουλέψαμε με κέφι, με συνέπεια, με επιθυνότητα, ομαδικότητα, χωρίς εγωισμούς και μέσα στο Πάσχα και όλο το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Και βέβαια είχαμε κάποια προβλήματα, υπήρξαν κάποια προβλήματα μέσα στο καλοκαίρι. Η ομάδα είχε μια αλλαγή στη σύνδεσή της, κάποια άτομα έρχονταν, δεν πειράζει, τα καλύψαμε. Γι' αυτό και ο χρόνος ποτέ δεν είναι επαρκής για να φτάσει στο επίπεδο που θες. Εγώ ζητάω από εσάς και είμαι σίγουρος ότι θα είστε επιεικείς και καλοπροαίρετες στην κριτική σας.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι στο διάλειμμα που θα κάνουμε, όποιος θέλει να γράψει κάποια σχόλια για την παράσταση ή για τους ήρωές του, υπάρχει το βιβλίο Αντιβόσιο, το οποίο τα παιδιά το έφεραν και βρίσκεται στην είσοδο του θεάτρου. Όποιος θέλει από εσάς, στο μικρό διάλειμμα που θα κάνουμε, να γράψει ό,τι του αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στην παράστασή μας. Μετά από ένα χρόνο είμαστε πάλι εδώ. Όμως, η ιδέα μου είναι... Δεν σας βλέπω και πολύ καλά. Άτιμο πράγμα η κρίση. Όλα μεγαλώνει μέχρι που θα φτάσει. Όμως, ας μιλήσουμε λίγο πιο επιστημονικά. Κρίση. Η κρίση, αγαπητοί μου, είναι ένα σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα με πολλές προεκτάσεις και βαθιές επιρροές προς όλα τα κοινωνικά στρώματα. Πρώτα-πρώτα, έχει επηρεάσει βαθιά την ελληνική οικογένεια. Έχουμε κρίση ανάμεσα στο ανδρόγυνο. Αγάπη μου! Λέει, κυρία. Αγάπη μου! Πριν να κατεκρίνεις τα ρυθμίσεις, απίθανες! Θα γίνω κούκλα και πότε να καταπαιδευτώ! Όσα! Άστο καλύτερα, άστο. Σε λίγο θα πάω σούπερ μάρκετ. Και μόνο με 20 ευρώ θα πάρω ένα ουίσκι και θα σε βλέπω εγώ πεντάμορφη. Κρίση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά με πολλές απορίες. Παπά, πόσο κοστίζει ένας γάμος? Δεν ξέρω, παιδί μου. Ακόμα πληρώνω. Ακόμη έχει δημιουργήσει σύγκριση και μαθησιακές δυσκολίες στους μαθητές. Εσύ, Γεωργάκη, τι είναι το ρήμα πτωσιεύω? Μάλιστα, κύριε. Εγώ πτωσιεύω. Εσύ κερδίζεις. Εμείς πεινάμε. Αυτοί τα τρώνε. Εσείς μας καβαλάτε. Ακόμη. Γυρίζει η κόρη από το σχολείο. Η μάνα με αγωνία. Το παιδί, παιδί μου. Πώς έγραψες? Πώς κάνεις έτσι, ρε μάνα? Τόσα χρόνια με στυλόγραφο. Έβγαλα το ελληνικό. Μπράβο, παιδί μου.
Έβγαλε το γυμνάσιο. Εξαιρετικά, παιδί μου. Έβγαλα το λύκειο και το πανεπιστήμιο. Και τώρα τι πρέπει να κάνω για να βρω δουλειά. Τώρα πρέπει να βγάλεις και διαβατήριο, παιδί μου. Ψυχαναλυτής Αθηνών και Περιφορών. Μα φυσικά εσείς, κύριε Παρεμένε. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος χωροκοπανατζής. Μα φυσικά εσείς, κύριε Παρεμένε. Ωραία. Άντε, τώρα τελευταία με τον λάβο, έχουμε βρει τον πελά μας. Όταν κλέβει το κράτος, είναι παράνομο. Όταν σε κλέβει το κράτος, είναι νομοσχέδιο. Προχωράμε στην άσκηση νούμερο 2. Δημιουργία κατάλληλου κλίματος και εργασιακών συνθηκών για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Ναι, το είπε και ο αρχηγός μας. Πάμε καλά. Οι θυσίες μας δεν πάνε χαμένες. Α, γύρω στο 2050 θα πανηγυρίσουμε την ηρωική μας έξοδο. Συνεχίζω. Η κυβέρνηση κατάργησε το χαράτσι της ΔΕΗ. Καιρός. Ακόμη κατάργησε το χωρακί της περιουσίας. Από εδώ και πώς θα γίνεται κατάσχεση. Έτσι, μπράβο. Να δούμε τι είναι στην περίκοπο. Να τα πάρουν όλα τα ακίνητα και να δούμε μετά τι θα μαζέψουν από τους φόρους. Ναι, με υπουργική απόφαση θα μπουν στην θεσιμότητα 150.000 υπάλληλοι. Αυτό είναι η είδηση! Έτσι θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας στον πολίτη. Θα εξυπηρετείτε άμεσα. Οι υπάλληλοι που θα μείνουν, αν μείνει κανείς στο τέλος, θα έχουν περισσότερο χώρο να κινηθούν. Θα αυξηθεί η κινητικότητα και η ευελιξία των δημοσίων υπηρεσιών. Και το καλό μας είναι το. Ναι, όταν τα νούμερα δοκιμούν, οι ανθρώπινες ζωές ποδοπατούνται. Πώς είναι τη δόση τώρα, γιατρέ μου? Υπενιψωμένα και ανώτατα. Ώρα για δουλειά! Γιατί το πορτοφόλι μου τώρα τελευταία αρχίζει και μοιάζει με κρεμμύδι. Με κρεμμύδι? Τι ακριβώς εννοείται? Όταν το ανοίγω, με κάνει και γλώσσα παπάδιδα!